Σ' Αναστέζια, really cool. Thank you. Η Μαντό δεν χρειάζεται να αλλάξει πολύ τη χρειά της. Είναι πάρα πολύ κοντινές οι φωνές τους. Απλά χρειάζεται λίγο μία αγριάδα που έχει η Αναστέζια. Ξεκινάς με το λεγκάτο σημείο, λίγο πιο απολογητική. All my life I've been waiting. Με το μπουμπί μπότα λοιπόν, φεύγει η απολογητικότητα. Και αρχίζεις πια και θυμώνεις με αυτό που σου συμβαίνει. Το δυνατό σημείο της Μαντούς είναι η φωνή της. Αλλά θα πρέπει να δώσει λίγη περισσότερη προσοχή με την κίνηση, η οποία θα πρέπει να της βγει φυσικά και όχι βεβαιασμένα και επειδή κάποιος της το είπε να το κάνει. Το χαρακτηριστικό της Αναστάζης είναι η κίνηση που κάνει με τη λεκάνη και αυτό πρέπει να κάνει και η Μαντό και να βγαίνει σεξι αλλά όσο πρέπει, χωρίς να βγαίνει προκλητικό. Μαντό μου, πιστεύω ότι η σημερινή σου μεταμόρφωση είναι αρκετά απαιτητική. Και στο λέω γιατί ναι, μεν έχεις τη φωνή, όμως η Αναστέζια έχει ροκ χρειά. Σε δυσκόλεψε αυτό. Με δυσκόλεψε, θα προσπαθήσω να τη φέρω λίγο τη χρειά όσο μπορώ. Να την κάνω λίγο πιο ροκ, λίγο πιο γατίσια, λίγο πιο άγρια, έτσι όπως είναι της Αναστέζια. Η φωνή της θυμίζει αρκετά και την Τίνα Τέρνερ. Έχουν έτσι την ίδια χρειά. Είναι λίγο δύσκολο για μια πιο πολύ λυρική τραγουδίστρια όπως είμαι εγώ. Κάποια στιγμή. Αλλά θα το προσπαθήσω. Πολύ. Ναι. Αγρεύει πολύ και έχει πολύ μεγάλη έκταση το κομμάτι. Έχει πολλές χαμηλές, πολλές ψηλές. Είναι κομμάτι απαιτήσεων. Αλλά μ' άρεσε τα δύσκολα. Η κίνηση είναι ελεύθερη. Και είναι πολύ κοντά σε αυτά που κάνω και εγώ στα live μου, όπως βλέπω. Όπως την είδα. Δηλαδή είμαστε αρκετά κοντά στις κινήσεις μας. Έτσι που πιάνουμε και τη βάση και όλα αυτά. Για πάμε να τη δούμε. Τραγούδι. Πολύ ωραίο. Ανυπομονούμε να σε απολαύσουμε. Κι εγώ. Καλή επιτυχία. Πέρασε. Ευχαριστώ. Και εμείς αποχαιρετούμε τη Μαντό και υποδεχόμαστε την Αναστέζια. Little man, you might.
Θέλεις και νομίζω ότι το χάρηκες πολύ, Ναι, πάρα πολύ. Και αυτό το look... Μ' αρέσουν τα power κομμάτια έτσι. Τα power, ήτανε power και ήσουν και άγρια. Και σου πάει και λίγο το άγριο. Ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι αυτή. Να λέγεται η αλήθεια. Μπέζη, τη πάει το άγριο, Τη πάει και ήταν ίδια. Δηλαδή, τρελαθήκαμε εδώ πέρα. Ίδια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αλέξανδρε. Εντυπωσιακό και ως κίνηση, το οποίο όπως είπες και πριν το είχες και στα δικά σου τα live και η φωνή και ο αέρας που έβγαζες ήταν όλο αυτό το pop star, ήταν πάρα πολύ άλλο, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντώνη. Κατερίνα. Εμένα κοιτάς. Εσένα. Αληθωρίζω από τη λεφαρή. Όχι, εγώ δεν βλέπω μέχρι εκεί. Πώς είχε τίποτα τσατσούλια. Και... Όχι, τα τσατσούλια φύγαν, τώρα έχω βλεφαρίδα εδώ. Και μπορεί... Μπορώ να χειροδικήσω εναντίον του Κρητή. Όχι, τον αγαπώ, αριστερό, όχι, σε παρακαλώ, μην το κάνω. Πρέπει να σου πω, Μαντώ, ότι θεωρώ ότι ήσουν ατέλεια. Πάρα πολύ. Χαίρομαι. Έλα. Νομίζω ότι επειδή η Αναστάζια, πέραν από το ότι είναι φωνάρα, αλλά δεν περιοριζόταν σε αυτό, δηλαδή έμπαινε στα κομμάτια μέσα, ήταν τρομερά εκφραστική, πόσο μάλλον εδώ σε αυτό που τα είχε νομίζω με τον μπαμπά της, τα είχε πάρει έτσι λίγο με τον μπαμπά της, οπότε νομίζω ότι μόνο... Την ξέρεις και εσύ την ιστορία. Μόνο... την πρόταση. Μόνο εσύ θα μπορούσες να το πεις έτσι το κομμάτι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ καλά. Μπράβο, ήσουν πραγματικά πολύ καλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Κοίτα εκεί. Με περιμένει η χάση μου. We'll be right back.